Καλησπέρα, κύριε Καλατζηδάκη. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ευγενική φιλοξενία. Να είστε καλά και εμείς χαιρόμαστε πάντα όταν μιλάμε μαζί σας. Και θέλαμε αυτήν την εικόνα, είπαμε είναι προς το τέλος το συνέδριο, το δεύτερο αυτό συνέδριο, στο οποίο είναι και δεκάδες συμμετέχοντες. Ποια είναι η εικόνα που σας αφήνει σιγά σιγά με την ολοκλήρωσή του? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς πολύ ευχάριστα που έγινε το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο πάλι στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη, με συμμετοχή αυτή τη φορά 150 πιο διακεκριμένων ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών και επαγγελματιών από τα elite πανεπιστήμια του κόσμου, τα Ivy League όπως λέγονται, να τα αναφέρουμε, Harvard, Yale, επίσης ιδρύματα όπως το Cleveland Clinic που είναι το καλύτερο νοσοκομείο του κόσμου για καρδιά, το Johns Hopkins που το μάθαμε, το ακούσαμε πολλές φορές τώρα με την περίοδο του COVID ας το πούμε, και αυτό ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια νοσοκομεία του κόσμου, από την Ακαδημία Αθηνών, από ελληνικά πανεπιστήμια, από τα top πανεπιστήμια της Ευρώπης, Ισπανίας, Ιταλίας. Φανταστείτε, είχαμε 150 συνέδρους από 12 χώρους, από 4 υπήρους. Mm-hmm. Αυτή τη φορά είχαμε επίσης, γιατί το Πανεπιστήμιο το Yale επέλεξε την Κρεκοτέλ σαν στρατηγικό συνεργάτη για να εκπαιδεύσει επαγγελματίες σεφ Κινέζους, οι οποίοι ήρθαν κατευθείαν από την Κίνα για λιγοστές μέρες, έχοντας να αντιμετωπίσουν τεράστια διαδικασία για την εξασφάλιση της πολυπόθητης βίζα τους. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά συνέβησαν στο Ρέθυμνο, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά σε σχέση με άλλα διεθνή επίσης καταξιωμένα συνέδρια είναι ότι αυτό είναι ένα βιωματικό συνέδριο. Δηλαδή οι διαλέξεις τελειώνουν μία ώρα το μεσημέρι και μετά υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σχετικό με το θέμα της ημέρας. Φανταστείτε σήμερα που η μέρα Παρασκευή, τελευταία μέρα του συνεδρίου και παραμονής του στην Κρήτη, είναι αφιερωμένη στις ελληνικές παύλα κριτικές ή κριτικές παύλα ελληνικές υπερτροφές, όπως λέγονται superfood. Με πρωτεύον βέβαια πάντα το χρυσό προϊόν της Κρήτης, το λάδι. Θα το πίστευε κανένας ότι σε ένα αγρόκτημα επισκέψιμο που πήγαμε σήμερα όλοι αυτοί, είτε ήταν Κινέζοι, είτε ήταν Ταϊουνέζοι, είτε ήταν από το Harvard, το Yale, το John Hopkins, το Cleveland Clinic και όλα αυτά τα φοβερά ιδρύματα και της Ευρώπης όπως σας είπα, ράβδισαν ελιές με καλάμια όπως το κάνουν παραδοσιακά, οι παππούδες, όχι με το μηχάνημα. Ακόμα και εγώ το έκανα πρώτη φορά στη ζωή μου. Mm. Και επίσης μάζεψαν ελιές, είδαν στο επισκέψιμο ελαιοτριβείο πώς αλέθονται οι ελιές με μυλόπετρες και αμέσως είχαν την τύχη να δοκιμάσουν το φρεσκότατο λάδι που δεν γίνεται, δηλαδή ακόμα και ντόπιοι πολλές φορές ή πολλοί από εμάς δυστυχώς δεν έχουν αυτή την τύχη, αυτό το δώρο του Θεού να δοκιμάσουν το υγρό χρυσό της Κρήτης την ώρα που βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Φανταζόμαστε τώρα τις επιφημίες, τα λόγια αφήστε τους, την έκπληξή τώρα τους. Τον καιρό της Κρήτης και ουσιαστικά εκτός από τις άλλες επισκέψεις στην Ιερά Μονή Αρκαδίου που εκεί ήσαν μια μοναδική εμπειρία. Εγώ αυτό τώρα, αυτό που θα πείτε τώρα, το ζήλεψα για να είμαι ειλικρινής, κύριε Καλατζηδάκη, γιατί αυτό κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Γιατί θα σας πω, επειδή έχω ζήσει μια εμπειρία εκεί, ήμουνα ομιλήτρια σε ένα συνέδριο, σύνεδρος δηλαδή, και ήταν τέτοιες μέρες οι αρχές, πάνε κάμποσα χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, όλα... Είμαστε μια συμπερίοδο... Δηλαδή οι λεπτομέρειες πάντα κάνουν την διαφορά. Φανταστείτε ότι πήγαμε επί τούτου την ημέρα που αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εκτός από την ξενάγηση στον Ιερό Χώρο Θυσίας, εκτός από το Μουσείο, εκτός από την επίσκεψη μέσα στο μοναστήρι, στην Εκκλησία, φανταστείτε ότι όλοι οι ξένοι άναψαν κερί.
άλλος κάτι ένιωσε, όπως σας το λέω, μας το είπε. Κάτι ένιωσε μέσα του την ώρα που γινόταν η προσευχή. Άλλος ο Αμερικανός, ο μεγάλος του Γέιλ, άναψε κερί με ευχή να έρθει του χρόνου πάλι με το καλό στο Ηράκλειο. Και μετά ήσαν μια μοναδική εμπειρία με μοναστηριακό νηστίσιμο δείπνο. Καταλαβαίνετε, αυτές τις εμπειρίες πουθενά στον κόσμο δεν μπορείς να τις ζήσεις. Και όταν υπάρχει και τέτοιος καιρός που πραγματικά η Κρήτη με όλα αυτά που προσφέρει και με όλη την αγάπη αυτών των ανθρώπων θα έπρεπε να είναι παγκόσμιος προορισμός για διακοπές ευεξίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο, όπως ήταν και το πρώτο θέμα που άνοιξε το συνέδριο, ήταν η μακροζωία και η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και δεν είναι να θεραπεύουμε, εντάξει, εγώ δεν είμαι γιατρός και δεν θέλω να μπαίνω στα ιατρικά θέματα, αλλά το θέμα είναι το να προλαμβάνεις και όχι να θεραπεύεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Κρήτη με αυτά που προσφέρει και επιστημονικά αποδεδειγμένα είχε βγει ότι ο τρόπος ζωής των παππούδων μας ήταν ο καλύτερος για μακροζωία, ο τρόπος ζωής ο πιο υγιεινός, με τα λιγότερα προβλήματα καρδιοπάθειας. Φανταστείτε ότι πραγματικά θα έπρεπε να είμαστε το κέντρο του κόσμου. Και βλέπετε διεθνώς, άμα κάνετε μια έρευνα, ότι τα καλύτερα, ας το πούμε, σημεία για αυτού του είδους τις θεραπείες βρίσκονται στη Γερμανία, βρίσκονται στην Αυστρία, βρίσκονται στην Αμερική, όταν όλοι αυτοί έρχονται εδώ για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους από το χειμώνα ή πριν το χειμώνα, έρχονται εδώ τρώγοντας το λάδι, τα αγνά προϊόντα του τύπου, σε 2 εβδομάδες μέσα είναι αγνώριστη η βελτίωση της υγείας τους. Και υπάρχει αυτό το οξύμορο, επειδή αυτοί έχουν πιάσει αυτό το κόνσεπτ και φανταστείτε, μας έλεγε η υπεύθυνη καθηγήτρια του Lifestyle, όπως και σήμερα φανταστείτε τώρα θα κλείσει το συνέδριο η πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Ευεξίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, ναι. Δηλαδή η ελίτ της ελίτ των επαγγελματιών του αυτοί, κόσμου. Όλοι αυτοί, κύριε Καλαϊτζηδάκη, τώρα οι επιστήμονες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προγράμματα κούρας για ευεξία, ναι, που άτομο είναι διαθετημένο να το πληρώσει και 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί ούμι γέννητο στον οποιοδήποτε παρουσιαστεί κάτι σοβαρό ξεπουλάει τα πάντα για την υγεία του. Οπότε ένα άτομο το οποίο επιδιώκει και θέλει να ζήσει παραπάνω, 10.000, 20.000, που είναι πολύ μακριά για τον προορισμό που λέγεται Ελλάδα, που καν δεν έχει σκεφτεί το θέμα της μακροζωίας, είναι τίποτα για αυτούς. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και το υψηλό βαλάντιο στο οποίο, για το οποίο προορίζονται τέτοιες υπηρεσίες, αλλά αν θα μπορούσαμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια αυτήν την ανάγκη που υπάρχει από ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν, να πληρώσουν, να χαλαρώσουν. Εμείς δεν χρειάζεται να γιατί λέμε να πει που πηγαίνουν στην Ελβετία. Ναι. Αρκεί να ακολουθήσουμε τον απλό λιτό τρόπο των παππούδων μας. Αυτό είναι αλήθεια. Έγινε μια προσπάθεια επίσης, ναι, διασύνδεσης της Κρήτης με τις επωνομαζόμενες μπλε ζώνες του κόσμου. Φανταστείτε, παρουσίασε αυτή την ενότητα ο αδερφός αυτού που όρισε τι θα πει μπλε ζώνη στον κόσμο και ποια σημεία του κόσμου είναι μπλε ζώνη. Είναι 5 σημεία. Η Οκινάουα της Ιαπωνίας, που φανταστείτε, ο πρόεδρος του τμήματος δημόσιας υγείας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ανώτερη ακαδημαϊκή θέση στον χώρο της υγείας, έκανε σύγκριση του τρόπου ζωής των κατοίκων της Οκινάουας με την Κρήτη. Επίσης, άλλη περιοχή είναι η Σαρδινία, είναι η Κώστα Ρίκα, ακόμα και μια Κωμόπολη που βρίσκεται στην Αμερική που είναι 25.000 κάτοικοι, που σαν φιλοσοφία ζωής έχουν ένα διαφορετικό τρόπο από το πρότυπο του δυτικού τρόπου. Και προφανώς και η Ικαρία.
εκτός ναι. από τη διατροφή και την ημερήσια ήπια άσκηση που τα ακούμε από παντού, τι είναι το άλλο που κάνει τη διαφορά? Το να ανήκεις και να είσαι ενεργό μέλος της κοινότητάς σου, το να μοιράζεσαι πράγματα, το να αλληλοβοηθεί με τον, δηλαδή με τον, με το διπλανό σου, με το, με το γειτονά σου, ας το πούμε, ναι. να δίνεις, είναι... να προσφέρεις, ναι. αλλά να απολαμβάνεις ναι. κιόλας κάποιες, κάτι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα της αλληλοβοήθειας. Αυτό επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. πολύ σημαντικό, ναι. η θρησκευτική πίστη στο οποιοδήποτε δόγμα. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα έχουν δημιουργήσει συνθήκες που δημιουργούν ένα ευχάριστο, ένα ευτυχισμένο τρόπο ζωής που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη μακροημέρευση. Άρα και... λοιπόν κύριε Καλαϊτζηδάκη, αυτά, όλες αυτές τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει οι επιστήμονες που έχουν έρθει και φέτος, επιστρέφουν στις χώρες τους, διαχέουν αυτήν την πληροφορία, το βίωμα που απέκτησαν από εδώ, και θα εξακολουθήσει να υπάρχει μια σχέση, δηλαδή δεν σταματάει εδώ ο το πράγμα και του χρόνου να έρθουν τμήματος, άλλοι. Τι είπε πέρυσι όταν ήρθε την πρώτη φορά? Τώρα μόνο συνειδητοποιώ αυτά που διάβαζα για την Κρήτη, αλλά δυστυχώς τα συγγράμματα δεν μπορούν να μεταφέρουν αυτό που έζησα, γιατί θεώρησε την επίσκεψή του εμπειρία ζωής. Μάλιστα, δεν έχουν και χειροπιαστά αποτελέσματα, ξέρετε, εδώ στον και τόπο. Και είπε ότι από εδώ και πέρα, όπως έκαμε και στην ομιλία του, θα μεταφέρω εικόνες από τις φωτογραφίες που έβγαλα, για να βοηθήσω τους επιστήμονες που διαβάζουν τα συγγράμματα να καταλάβουν τι θα πει κριτικός τρόπος ζωής. Οι αγράμματοι παππούδες μας ήταν 65 χρόνια μπροστά από την εποχή τους, και ας ήταν αγράμματοι. Γιατί? Εντάξει, αυτή ήταν, δεν ήταν θέμα γραμμάτων, μα αυτό ήταν η ζωή τους. Ήταν σοφή, γιατί παρατηρούσαν τη φύση που εμείς ούτε ναι. καν ξέρουμε, δηλαδή τίποτα μπροστά σε αυτούς, και τελικά αυτοί ήταν πολύ πιο μορφωμένοι από ό,τι είμαστε εμείς. Αυτοί δεν περιμέναν τα Ηνωμένα Έθνη με τους 17 στόχους να μάθουν τι θα πει ανακύκλωση. Είχαν εφευρετικούς τρόπους και μέσα στη φτώχεια τους δημιουργούσαν οι γιαγιάδες μας και οι θείες μας και λίγο αργότερα οι μανάδες μας νόστιμες εφευρετικές συνταγές. Έτσι δεν πετούσαν τίποτα. Ζούσαν καλλιεργώντας τα πράγματα μπροστά τους, οπότε αυτό που λέμε τώρα 100-300 χιλιόμετρα zero food miles και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά ήταν, τα είχαν κάνει αυτοί, έπρεπε να τα διδάσκουν. Δεν το συζητάμε, και ειδικά εδώ νομίζω ότι όλοι που σας ακούνε κύριε Καλαϊτζηδάκη έχουν και την εικόνα εμείς, οπότε είναι ένα θέμα όλο αυτό να το εκμεταλλευτούμε. Για να κλείσω, ναι. για να κλείσω, φανταστείτε το εξής, ότι αντί να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των υπευθύνων εστίασης των φοβερών πανεπιστημίων, ήταν όλοι εδώ και προσπαθούν μέσω του προγράμματος σύντησης, και φανταστείτε, ένα μόνο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, που δεν είναι καν ιδιωτικό, έχει ο υπεύθυνος άνθρωπος που είχε δύο άτομα ήρθανε σήμερα, συγγνώμη, ήταν δηλαδή στο δεύτερο διεθνές συνέδριο, έχουν την ευθύνη για να προσφέρουν 50.000 γεύματα κάθε μέρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν βραβευθεί επί έκτη συνεχή χρονιά με το καλύτερο πρόγραμμα εστίασης που βραβεύουν, δηλαδή ψηφίζουν οι φοιτητές. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται πρώτοι από όλα τα πανεπιστήμια. Χρησιμοποιούν ελαιόλαδο, χρησιμοποιούν φρέσκα ψάρια από Κεφαλονιά, χρησιμοποιούν όσπρια γκρίνο και τόσα άλλα πράγματα. Τι είπαν όλοι λοιπόν, ο υπεύθυνος εστίασης του Yale είπε ότι μέσω του προγράμματος εστίασης προσπαθούν να επηρεάσουν τη φιλοσοφία διατροφής των νέων φοιτητών, και προσέξτε, αυτοί που είναι στα Ivy League πανεπιστήμια όπως είναι το Harvard και μάλιστα στη συγκεκριμένη σχολή του Kennedy Government School που βγάζει πρωθυπουργός, αλλά και τα άλλα πανεπιστήμια που βγάζουν αυριανούς CEOs στις μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής και του κόσμου, καταλαβαίνετε όταν βρεθούν σε μια παρέα, σε ένα φόρουμ, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη,
και ακούν περί κριτικού τρόπου ζωής που είναι η κορονίδα του Μεσογειακού. Αυτό είναι πολύ clear σε όλους αυτούς, τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε πόσο θετική αντιμετώπιση θα έχουν για αυτό το θέμα που θα κουβεντιάζουν. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε αυτήν την διάχυση της πληροφορίας, όπως είπαμε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ για να μου πείτε το επόμενο. Και με το καλό του χρόνου που θα είμαστε στο Ηράκλειο. Ωραία, θα σας περιμένουμε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μόλις έφυγε ο υπουργός ο κύριος Αυγενάκης, που έκανε μια καταπληκτική ομιλία, του γνώρισα τον άνθρωπο αυτό που έχει την ευθύνη τα 50.000 γεύματα, και πραγματικά αυτή είναι μόνο η αρχή. Ωραία, αυτό είναι να το δούμε και στην πράξη πια, και εδώ να υπάρχει αντίκρισμα και στον τόπο μας. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Κύριε Καλαϊτζηδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Και επισήμως επίσης κλείνει η σεζόν σήμερα στην Κρήτη. Πραγματικά δηλαδή ουσιαστικά φεύγουν αύριο Σάββατο 18, και είναι και ένας επιπλέον από τους λόγους, τους τόσους πολλούς και τους στόχους, να βοηθήσουμε εμπράκτως με αυτά τα συνέδρια την επιμήκυση της σεζόν. Φυσικά, φυσικά. Είναι ο στόχος που συζητάμε εδώ και χρόνια. Τρία ξενοδοχεία τα οποία ήταν γεμάτα για αυτό το συνέδριο, τις Γκρεκοτέλ στο Ρέθυμνο, κλείνουν αύριο, μόλις φύγει και ο τελευταίος. Μάλιστα. Και ραντεβού την επόμενη χρονιά στο Ηράκλειο, όπως είπατε. Με χαρά. Σας ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ, κύριε Καλαϊτζηδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, να είστε καλά.